διότι έρχονται οι Έλληνες ρομποτάδες και το πιο σημαντικό, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Πέτρος ο Κόκαλης, ο οποίος θα μας μιλήσει για τις ψηφιακές ομάδες. Και άλλα πράγματα όμορφα, μείνετε στην ψηφιακή Ελλάδα και έχουμε όλα τα ωραία καλούδια στον πάγκο μας. Ρομποτάκια, ομάδες, ασύρματα δίκτυα, πάμε σε διαφημίσεις. Τι λέξη σας έχω αυτή την εβδομάδα? Η λέξη που διαλέγω είναι αυτόματον. Και πού τη βρίσκω? Τη βρίσκω στους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς. Τη βάζω στο Διογέννη, μου τη φέρνει αμέσως στην επόμενη κάρτα και μου δείχνει 815 φορές. Αμέσως μετά την βρίσκω στους βίους του Πλουτάρχου, τους παράλληλους, σε αυτούς που μιλάει για το Σύλλα και λέει «Πυρ μεν γάρ αυτόματον εκ των τασημεία δωράτων υποφερόντων ανέλαμψε και κατεσβέστη». Υπήρχε λοιπόν αυτή η λέξη στα αρχαία ελληνικά και να πω ότι επειδή το επόμενό μου θέμα θα είναι για ρομπότ, θα σας πω στο γλωσσικό τελωνείο ότι η λέξη ρομπότ προέρχεται από την τσεχική λέξη ρομπότα, η οποία σημαίνει την εργασία, την επίπονη, ουσιαστικά την εργασία ενός σκλάβου εργάτη. Και βέβαια ρομπότ υπήρχαν και στην αρχαία Ελλάδα. Υπήρχε ο Τάλος, τον οποίο έφτιαξε ο Ήφαιστος και τον έκανε δώρο στο βασιλιά της Κρήτης Μίνωα. Ο Τάλος μπορούσε να γυρίζει 3 φορές μέσα στη μέρα, λέει, την Κρήτη. 250 χιλιόμετρα την ώρα έτρεχε ο Τάλος και προστάτευε με πύρινους βράχους τη Μεγαλόνησο. Μέχρι. Ναι, σωστά το είπα, Μεγαλόνησο. Λοιπόν, μέχρι που ήρθε από την αργοναυτική εκστρατεία το πλήρωμα και με τη βοήθεια της μάγισσας Μίδιας μπόρεσε να τραυματίσει τον Τάλο και να κάνει το αίμα του να τρέξει και να τον σκοτώσει. Αλλά τι να σας λέω για αρχαία ρομπότ, τώρα έχω Έλληνες ρομποτάδες στο στούντιο και έρχομαι να τους υποδεχτώ τώρα. Μανούλη, καλώς ήρθες. Παίρνα και κάτσε. Γεια, περάστε παιδιά. Πολύ. Ο Δημήτρης και ο Θάνος. Λοιπόν, να περάσω κι εγώ συγγνώμη, να πω ότι έχουμε γεμίσει με ρομποτάκια το στούντιο. Λοιπόν. Εσύ είσαι ψηλός και φαίνεσαι. Θα προσέχει ο Θάνος να μην σε κρύβει, να κάθεται λίγο πιο ψηλά για να φαίνεστε όλοι η καμπάνα. Μπράβο. Και θέλω να μας πείτε καταρχάς τι είναι αυτό το φανταστικό πραγματάκι εδώ πέρα που έχουμε. Αυτό είναι μια κατασκευή του Θάνου. Έλα, έτσι. Θάνο. Οπότε. Ένα ρομπότ απλό είναι. Ωραίο. Το οποίο έχουμε υλοποιήσει την κίνηση από. Βάλτε το να παίξει κατευθείαν, να δούμε τι κάνει. Από συνεχόμενη. Α, έχουμε και τηλεχειριστήριο. Πολύ ωραία. Όπα, αυτός τι κάνει να δηλαδή. Να ακολουθάει. Με ακολουθάει, δηλαδή αν εγώ σηκωθώ και αρχίσω και γυρίζω μέσα στο στούντιο, θα με πάρει από πίσω. Ναι. Για πήγαινε το χέρι από εκεί, ας πούμε. Όπα, φανταστικό. Δηλαδή σαν σκυλάκι, ας πούμε, σε ακολουθεί. Σαν σκυλάκι. Έτσι. Να αρχίζει να αποφεύγει εμπόδια μέχρι να. Βάλω το προς τα εκεί να πηγαίνει, μπράβο. Αρχίζει κάνει βόλτες, αποφεύγοντας εμπόδια να. Φανταστικό δρόμο. Και έχει μέτρα για πόδια, έτσι. Ναι, ναι. Ωραία. Εντάξει με αυτό. Τώρα. Θέλω να μου δείξει ο Μανώλης τώρα, δικό σου κόλπο είναι αυτό, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα διαφορετικό ρομπότ, το δείχνω στον κόσμο. Κάτσε να βρούμε και το τηλεχειριστήριο του που το έχουμε, πρέπει να είναι εκεί πάνω. Μπράβο. Αυτό τι κάνει, Μανώλη? Και αυτό δουλεύει με ένα μικροεπεξεργαστή, ο οποίος προγραμματίζεται από το προσωπικό μας υπολογιστή. Για βάλ το. Έχει διάφορες συμπεριφορές. Έχω και το τραπεζάκι μου εδώ πέρα. Για βάλ το κάτω να δούμε τι κάνει. Το οποίο και αυτό είναι τηλεχειριζόμενο με απλό χειριστήριο. Έχει απλό χειρισμό μπρος, πίσω, δεξιά, αριστερά, αλλά έχει και έτοιμες συμπεριφορές όπως να αποφεύγει το φως, να πηγαίνει προς το φως, όταν βρίσκει εμπόδιο να στρίβει ή ακόμα και να ακολουθεί τον τοίχο όπως κάνουν συνήθως οι κατσαρίδες που πηγαίνουν τοίχο-τοίχο και διατρέχουν το δωμάτιο. Λοιπόν, επειδή θέλω να τα δείξω όλα, ναι. Να φέρουμε το Lego Mindstorm και να δούμε, να πω καταρχάς ότι τα ρομπότ είναι τρομερή ενασχόληση για όλους εσάς που θέλετε στα κρύα βράδια του χειμώνα ή στα κρύα Σαββατοκύριακα να κάθεστε με τα παιδιά σας και να φτιάχνετε οι κατασκευές. Βεβαίως. Μπορεί δηλαδή η οικογένεια να μαζευτεί μαζί και να κάνουν ωραία πράγματα. Ακριβώς. Αυτό το Mindstorm τι είναι? Αυτό είναι ό,τι πρέπει για παιδιά, όπως το είπες πριν, που θέλουμε τους γονείς τους να φτιάξουν κάτι. Προγραμματίζεται πάρα πολύ εύκολα, δεν χρειάζεται καν να ξέρει κάποιος προγραμματισμό. Τέλεια. Απλώς είναι event driven όπως λέμε, δηλαδή αντιδρά σε διάφορα γεγονότα του περιβάλλοντος, όπως είναι κάποιος ήχος, τον οποίο το συλλαμβάνει με το μικρόφωνο που βρίσκεται εδώ. Τρομερό. Αντιλαμβάνεται τα χρώματα. Απουσία φωτός ή υπάρχει φως με τον αισθητήρα φωτός ή αν ακουμπήσει σε κάποιο εμπόδιο με ένα διακόπτη αφής.
Α, κατάλαβα. Βέβαια, τώρα που λες γι' αυτό, έχεις και ένα άλλο φανταστικό ρομποτάκι. Κάτσε να το βρω. Πού είναι αυτό? Με το κατσαριδάκι. Εδώ. Α, φέρε το κατσαριδάκι να το δείξουμε. Λοιπόν, αυτό, φίλες και φίλοι, είναι το εξής. Είναι ένα, όπως το βλέπετε, έχει δύο κεραιούλες. Αυτές οι δύο κεραίες, όταν ακουμπήσουν σε κάποιο αντικείμενο, ενεργοποιούν αισθητήρες και αμέσως το ρομπότ αλλάζει κατεύθυνση. Σωστά. Έτσι. Να το βάλω τώρα, να μαζέψω λίγο το χαμό που δημιουργούμε εδώ και να βάλω, να ανοίξω το κατσαριδάκι, τσακ, και να το βάλω να δούμε τι θα κάνει. Έτσι. Ναι. Πάπ, πέφτει πάνω στον Νίκο. Αμέσως αλλάζει πορεία. Αντιδράει και πιο φως. Πω πω, φανταστικό, παιδιά. Και ανάλογα ποιος αισθητήρας ακουμπάει. Ωραίο. Λοιπόν, καθ' να το βουτήξω εγώ, γιατί θα αρχίσει να γυρίζει μέσα στο στούντιο και να δείξω στον κόσμο ότι εδώ έχει μία πλακέτα η οποία δεν χρειάζεται και κολλήσεις. Καθόλου. Αυτή εδώ η πλακέτα, φίλες και φίλοι, βάζεται πάνω. Βλέπω εδώ ότι έχει τρανζιστοράκια. Τα λέω σωστά? Οι αντιστάσεις. Αντιστάσεις, μπράβο. Τα λεντάκια. Και ένας βομβίτης.